η αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νουλάντ, αστιαύτηκε για την άντληση βότκα μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου, καθώ οι εντάσει έχουν αγγίξει τα επίπεδα του ψυχρού πολέμου. Κατά τη διάρκεια τη ενημέρωση, ο δημοσιογράφο Μάτρλι σημείωσε ότι η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου έχει ήδη ολοκληρωθεί και είναι έτοιμο να αντλήσει οτιδήποτε αέριο, ελαιόλαδο ή βότκα. Η βότκα θα ήταν ωραία, είπε η βοτκα θα ηταν ωραια ειπε η Ταυτόχρονα δεν συμφώνησε ότι το Nord Stream 2 ήταν έτοιμο για λειτουργία. Η αναπληρώτρια υπουργό εξωτερικών τόνισε ότι ο αγωγό δεν έχει δοκιμαστεί ή πιστοποιηθεί. Σύμφωνα με αυτήν, προ το παρόν το έργο είναι ένα κομμάτι μετάλλου στον πάτο του ωκεανού. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πεπισμένε ότι η Γερμανία δεν θα ανοίξει τον αγωγό Nord Stream 2 με τη Ρωσία εάν η Μόσχα εισβάλλει στην Ουκρανία, δήλωσε την Πέμπτη ανώτατο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Εάν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, ο Nord Stream 2 δεν θα προχωρήσει, δήλωσε στου δημοσιογράφου η Βικτόρια Νούλαντ, υπαριθμόν τρία στέλεχο του Standard Department. Θα εργαστούμε με τη Γερμανία για να διασφαλίσουμε ότι ο αγωγό δεν θα προχωρήσει, είπε η Νούλαντ. Η Υπουργό Εξωτερικών τη Γερμανία, Αναλένα Μπέρμποκ, είπε στο Κοινοβούλιο νωρίτερα την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή τη εργάζεται σε ένα ισχυρό πακέτο κυρώσεων μαζί με δυτικού συμμάχου συμπεριλαμβανομένου του Nord Stream 2 εάν η Ρωσία επιτεθεί στην Ουκρανία. Η Γερμανία επιδίωξε αμφιλεγόμενα τον αγωγό με τη Ρωσία, μια ζωτική σημασία πηγή φυσικού αερίου με τη μεγαλύτερη οικονομία τη Ευρώπη, παρά τι ανησυχίε ότι θα μειώσει τη μόχλευση τη Ουκρανία επιτρέποντα τη Μόσχα να παρακάμψει τη γειτονά τη. Ο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν προκάλεσε εγχώρια κριτική πέρσι με το να μην επιβάλλει κυρώσει στον φορέα εκμετάλλευση του Nord Stream, υποστηρίζοντα ότι ο αγωγό είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Αλλά η κυβέρνησή του, ανταυτού, κατέληξε σε συμφωνία με τη Γερμανία για να χρησιμοποιήσει το έργο ω μοχλό. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.